Pois o iaia, Eleni? S-a devorit cea. Inda am bogam net. Ne băzit s-o. A. Eșis lastiha ieme do... Lastiha, lastiha. Arista. Tu esi dora baisto berboli? O, ema. Κάποτε είσαι ένα δύο. Για να φτιανεύκες. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα. 83 χρόνο. Γιαγιά μου Ελένη. 23 γεννήμα. Εσύ γεννήθηκες το 23 γιαγιά. Ναι. Και το 8. Και το 8, θυμάσαι την ημερομηνία. Εδώ. Εσύ από πού είναι τα ημερομηνία. 17 του Οκτώβρη. Α, είσαστε. Το 21. Είσαστε το ίδιο ζώδιο. Ναι, ναι. Είναι τα ζώδιο είσαι παππού. Είναι ζώδιο. Δεν ήταν πόσο ζώδιο. Ναι, εντός που λαλού ζυγός που είσαι. Ναι, ζυγός. Μπράβο. Για πού τα ξέρω εγώ. Ήταν που έχουν να πούν για τους ζυγούς, τάχα μου. Κάτι γράφει για τους ζυγούς. Θυμάσαι. Είναι τα χρονολογία να γεννήθηκες παππού και περίγραψε μου έτσι λίγο την εποχή Τζίνι. Εμάτε μου την εποχή που γεννήθηκα. Τι να θυμάσαι. Αν θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Αφού είπαμε την μάρα μου, δεν την ξέρω, δεν θα θυμώ την εποχή που γεννήθηκα. Α, την ημέρα που γεννήθηκες σίγουρα δεν θα θυμάσαι. Ήταν η αγροκρατία. Ήταν αγγλοκρατία εκεί τον καιρό. Ναι. Ο κάτω μήλος τότε, πώς εδιοικεί του. Ο κάτω μήλος τότε εδιοικεί τον... Είχε μουχτάρι. Από έναν πόεδρο, ναι, από έναν μουχτάρι. Και από έναν παπά. Μάλιστα. Ποιος ήταν ο παπάς που θυμάσαι τον καιρό που σου μωρό. Τον καιρό που μου μωρό είναι τον παπά Χριστόδηλο, τον πρωτήτερα. Ο παπά ανάμιση δηλαδή. Ναι. Πρωτήτερα. Πρωτήτερα ήταν ο Παπασάβας. Πώς δεν ήταν. Πάρε που κατρίζω. Πρώτη φορά τον ακούω τον Παπασάβα. Παπασάβα. Ναι. Ο Παπασάβας πρέπει να είναι και παππούσας. Πώς δηλαδή. Ο Παπασάβας είχε την κόρη του την Αργυρή ευαντρεύτη ένας που την κακομετριά. Α, ο παππούς μου ο Κούτσος. Ναι, ο παππούς του ο Κούτσος είναι κακομετριά. Μάλιστα. Άρα ήταν ο πεθερός του Κούτσου, παπάς, ο παπάς Άβας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έκαμε την κόρη Αρκερή, στην οποία πήρε το ο Κούτσος. Ο Κούτσος. Που την κακοπετριά. Ναι, ο Κούτσος έδωσε την του Στυλιανού, του παππούσου του Στυλιανού, αφός του παππούσου, ο Στυλιανός. Του παππού μου του Απόστολου. Ναι, του Απόστολου, αφού μιλούμε για γραμμένε. Τι είναι τις εποχές. Ο άντρας του παππούς δεν μπορώ να δω, του Απόστολου, γιαγιά σου. Ναι. Ναι, ήταν κόρη του Τζίνου, του παπά Σάβα. Μάλιστα. Το λίγο, τι τον Γερόν είσαι δάσκαλο. Δάσκαλος το 24 ήρθε. Τον Γερόν που σου μωρό δηλαδή. Ναι. Δημιουργήθηκε σχολείο στον κάτω μήνο το 24. Ήταν ο πατέρας μου Μουχτάρα. Ο παππούς μου ο Ιαννής. Ναι. Μάλιστα. Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος, αν θυμάσαι το. Ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Μιχάλης ο δάσκαλος, Μιχάλης ο Μήτας. Πώς δεν ήταν. Του τον Περουλά. Μάλιστα. Ήμουν μητσής να έμαθα τα τούτα, τους δάσκαλους προβάλλον. Ναι. Επίε σχολείο παππού εσύ. Επίε ακόμα. Πόσες τάξεις. Έξι. Εύκαλες στο δημοτικό δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Έπαιρνες τα γραμμάτα. Θησαυρός. Μάλιστα. Που τα αδέρφια σου επέρναν τα ούλη. Επέρναν τα ούλη. Είσαι στην οικογένεια των γραμμάτων δηλαδή. Ναι. Αλλά εγώ ήμουν ο κάπως. Ήσουν ο πρώτος.
Πού ήταν το πρώτο σχολείο, παππού? Πού λειτουργήσε το πρώτο σχολείο? Στην πέρα γειτονιάνη, στο Θεόδουλου το σπίτι. Πού, στο Πουκάτο, στο Πουκάτο, ζούμε μέσα στο δρόμο? Ναι. Μάλιστα. Πόσους μάθητες είσαι, τότε που πήγαινες εσύ δημοτικό? Εγώ πια δημοτικό, το 28. Πόσους μάθητες είσαι? Είχε πια στο σχολείο Ζωνιγόνι. Πού έπιες? Δάξω στο άλλο. Μα τούτο μπορεί το σπίτι της Ελένης τώρα μέσα? Ναι. Γιατί είναι έτσι παλιόντζινο. Όχι, πρώτα ήταν κάτω το σχολείο. Πού? Σύνον που έχει η Ελένη τώρα, ναι, ήταν ελιόμυλο. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις, και έτσι μέσα. Από κάτω το άλλο σπίτι. Της εκκλησιάς. Από κάτω του... Είμαι κοντά στο σχολείο Κίνο. Κίνο είναι ο Ελιόμυλος τώρα. Ναι, μόνο ο Ελιόμυλος τώρα. Ήταν το πρώτο, ήταν... Το δεύτερο σχολείο. Το δεύτερο σχολείο. Ναι. Το πρώτο ήταν του Θεόδουλου, που ένε πιες εσύ. Και... εγώ ένε πιάνε έτσι πέρα. Και το δεύτερο ήταν, κίνο μόνο της εκκλησίας. Ναι. Το κατοικούσε μέσα η Μακαρίσα η Ολυμπιάδα. Κίνο ήταν το δεύτερο δημοτικό. Ναι. Εσύ έγινε μέσα που πιες. Ναι. Και το τρίτον ήταν που πάνω πόνει η Ελένη τώρα. Ναι. Μάλιστα.